Η Εκκλησία καταβάλει τα μέγιστα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το κοινό. Σα ρωτώ, κύριε Μπουχοτόρη, η Εκκλησία καταβάλει τα μέγιστα, το λέτε, ωραία, κανένα πρόβλημα, αλλά οι πολίτε αφήνουν σε εσά μετά. Προφανώ σε λίγο θα ξεσπάσει, το ξέρετε. Ένα μήνα μετά θα ξεσπάσουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντω, εγώ θα ξαναπώ, κύριε Μπουχοτόρη, γιατί α με μαλώνετε, εγώ θα ξαναπώ ότι εγώ έχω πρόβλημα με του ανθρώπου οι οποίοι συνεργάζομαι, δεν μπορώ να τους βάλω γιατί δεν πληρώνονται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πληρώνονται, δεν είναι δική μου δουλειά. Η τοποθέτηση του Αντιδημάρχου Έργων Σάκη Γάτσιου για ακόμη μια φορά στη Δημοτική Επιτροπή, ο οποίος και ανέφερε πως πολλοί επιχειρηματίες που συνεργάζονται με το Δήμο παραμένουν απλήρωτοι με αποτέλεσμα να μην θέλουν να ξανασυνεργαστούν, στάθηκε για ακόμη μια φορά η αφορμή ώστε να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Μαγδαλίνη Μπάρμπα, η οποία αναρωτήθηκε για ποιο λόγο ο κύριος Γάτσιος κάνει αντιπολίτευση και αν όντως είναι στην ίδια πλευρά. Και εγώ προσβάλλομαι με αυτό που λέει ο κύριος Χράπας εδώ πέρα. Να έρθει και να μου πει για ποιο λόγο λέγονται αυτά τα πράγματα. Όλοι οι συνεργάτες μου, σχεδόν όλοι είναι απλήρωτοι. Να πω λίγο κάτι. Ένα τριακόσια. Κύριε Γάτσιο, και σας είπα και την άλλη φορά, θα το συνάρτησε στην υπηρεσία να το δούμε. Δεν σας έχω πει ποτέ. Όχι. Ότι έχω προβλήματα. Όχι. Για ένα μόνο συγκεκριμένο. Σας είπα και την άλλη φορά εδώ μπροστά να έρθετε να το δούμε. Οπότε θέλετε. Μέχρι τα ταμεία δεν κερδίζετε ένα 300 και πληρώσαμε ένα εκατομμύριο. Και δεν καταλαβαίνω τώρα αυτή η αντιπολίτευση πάλι ακόμη μια φορά εδώ. Εσείς γιατί αναλαμβάνετε αυτό το κόστος τη όλη διαδικασία. Δεν καταλαβαίνω. Η υπηρεσία μου είναι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Εγώ εσά. Και όταν μιλάμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καταγράφηκαν οι απόψεις. Δεν θέλω να κάνω πολίτες. Θέλω να λύσουμε προβλήματα. Και δεν λύνονται και για πάντα. Την προηγούμενη φορά. Σας έχω πει εδώ και δύο μήνες. Στον κύριο Γάτσο, ο οποίος είμαστε κάθε μέρα. Αυτό είναι κύριο Γάτσο. Ας έρθει και στο δούμε. Δεν σας έχω πει εγώ για κανένα. Δεν λύνεται κανένα. Δεν σας είπα. Σας είπα. Δεν σας έχω πει για κανένα. Δεν σας έχω πει για κανένα. Εσείς τώρα μιλάτε για ολόκληρη ομάδα. Γέννησε τη μέρα που το είπατε. Τι γίνεται με το συγκεκριμένο που σας είπα. Όχι, ωραία, ναι. Ελάτε, σας το ξαναλέω. Ελάτε μετά να το δούμε. Εφού σας το είπα, γιατί δεν το είπα. Κύριε Γάτσιο, τώρα σοβαρά. Τέλεια συζήτηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε. Ήθελα να σε ενημερώσω. Να ξέρουμε σε ποια πλευρά είμαστε. 10 λεπτά αργότερα, και ενώ η συζήτηση συνεχιζόταν και ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ζήτησε από το Σώμα να κατανοήσουν και τη δουλειά που γίνεται στην Υπηρεσία Οικονομικών, η οποία πλήρωσε 1 εκατομμύριο ευρώ και απέμειναν τιμολόγια μόλις 300.000, τότε ο κύριος Γάτσιος του ζήτησε να μην επιμένει πως όλα είναι καλά, καθώς το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να προσπεραστεί. Μάλιστα, ο ίδιος αναρωτήθηκε τι συμβαίνει και η Υπηρεσία Οικονομικών δεν πληρώνει. Και επειδή η κυρία Μπάρμπα αντέδρασε για ακόμη μια φορά, τη ζήτησε να δείξει σεβασμό, όχι στον ίδιο, αλλά στον κόσμο, ο οποίος είναι απλήρωτος και καταστρέφεται καθημερινά, γιατί δεν μπορεί εξαιτίας του Δήμου να λειτουργήσει την επιχείρησή του. Λοιπόν, δεν είναι έτσι, δηλαδή. Τέλος πάντων, Ρε Νίκοπη, είναι επιμένεις, έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, όλοι επιμένουμε, έχουμε προβλήματα, σοβαρά. Παρακολουθώ. Μην όμως επιπλήττει συνεχώς εμείς τι κάνουμε. Έχουμε προβλήματα, πραγματικά προβλήματα. Καταλαβαίνετε, κύριε Δήμαρχε, είπε κανείς ότι έχουμε προβλήματα. Αφήστε τώρα. Κόσμου και δεν είπατε την αντιπολίτευση να κατακρίνει περί νέα πράγματα για τον κόσμο. Προβλήματα πληρωμίζουν να κλάνε. Μιλάω συγκεκριμένα, άσε τα προβλήματα τη. Έχουν κλαίνει άνθρωποι, παρακαλώ. Έχουμε προβλήματα. Εσένα ήρθε καμιά φορά κανεί να σου πει ότι 6 μήνες έχω απλήρωτο τιμολόγιο, δεν μπορώ να πληρώσω το ΦΠΑ μου, δεν μπορώ να συνεχίσω το επόμενο έργο, θα με καταστρέψετε, θα με κάνετε. Και ας μας πούν γιατί δεν πληρώνετε. Να μας πούν. Μην το βλέπετε τόσο απαλό. Εσείς μια μέρα που είστε υπάλληλοι, μια ώρα, όχι μια μέρα, που είστε υπάλληλοι, αν δεν πληρωθείτε, θα γίνει πόλεμος την άλλη μέρα στη χώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σας παρακαλώ δηλαδή. Και μου επιπλήτεται κιόλας και η κυρία Μπάρμπα και εσύ ότι με ποια μεριά είσαι. Με όποια μεριά, με το δίκαιο είναι. Και με το σωστό. Δηλαδή, αν... Ναι, με το δίκαιο το σωστό, αλλά διαβάστε το κουτάκι αυτό τη γράφει. Πόσο πληρώθηκαν. Τα διαβάζουμε. Αυτά που λέγεις, θα μας απαντήσεις αυτά που λένε. Αυτά που λέτε συμφωνάνε με και 10 τιμολόγια. Μιλάμε για ποσό 1 εκατομμύριο έχει πληρωθεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, είπε κάτι. Το καταλάβατε καλώς, δεν το καταλάβατε. Εντάξει, το καταλάβαμε. Τι να κάνουμε. Το πρόθεση ήταν. Η πρόθεση ήταν. Μην μου λες με ποιον είμαι. Με ποιον είμαι, ξέρεις με ποιον είμαι. Λίγο σεβασμό. Γιατί δεν έχω λόγο από εσένα. Εγώ δεν έχω λόγο. Όχι, κύριε Σάπα, αυτά που λέει δηλαδή ο κύριος Χρυσαφίδης και ο κύριος Γκάστης, εγώ δεν έχω ακούσει, δεν παρακολουθεί κάποιος. Σε αυτούς υπόθηκαν. Εγώ δεν έχω λόγο να το πω για εσάς. Εμένα η υπηρεσία μου, αγαπητέ κύριε Παντελή, είναι οι άνθρωποι συνεργάτες μου.
Είναι αυτοί που έρχονται κάθε μέρα και για να τους στείλουμε κάπου να πάνε να κάνουν μία δουλειά και παραπάνω και οτιδήποτε, αν δεν πληρωθεί 6 μήνες, δεν πρόκειται να την κάνει. Έτσι είναι. Ακόμη και σύμβαση να έχει σταματάει. Σου λέει πληρώστε να συνεχίσω. Αυτά δηλαδή. Η μέρα για ανάπτυξη δεν μου βγαίνει η μέρα για ανάπτυξη γιατί έχω κανένα πρόβλημα με άνθρωπο ή με λειτουργίες. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Μόνο τα σπίτια σου λένε θέματα και δεν μπορεί να τα λύσει. Έχουν δίκιο. Ποιο έκανε, έχουν δίκιο. Εντάξει, Μάρτα, δεν σου πει. Σε σένα το πούμε θάρρο, σε μένα δεν θα το πούμε. Λέω εγώ κάτω από αυτό. Εσύ, κύριε. Να έρθετε μετά να το δούμε. Το να κάνουμε τώρα για τα χρωστά. Δεν είπα. Δεν είπα. Δεν είπα. Δεν είπα. Δεν είπα. Δεν Όλα ξεκίνησαν από την Υπηρεσία Οικονομικών, η οποία απάντησε μέσω εγγράφου στα όσα της καταλογίστηκαν σε προηγούμενο χρόνο, πως δεν πληρώνονται οι προμηθευτές του Δήμου. Σε αυτό το έγγραφο, το οποίο δεν διαβάστηκε, φαίνεται πως υπήρχαν χαρακτηρισμοί τόσο κατά του κυρίου Χρυσανθίδη, όσο και κατά του κυρίου Γάτσιου, χωρίς όμως οι ίδιοι μέσα στο έγγραφο να κατονομάζονται. Δεύτερον, δεν μας προσβάλλουν και τι μας προσβάλλουν από το έγγραφο που γράφει. Τι μας προσβάλλει το μέλλον, το μέλλον είναι ο Χρυσανθίδης, μπορεί να το γράψει. Και ο κύριος Γάτσιος είχε να φερθεί και ο κύριος Χρυσανθίδης μπορεί να γράψει. Μέσα ξεκάθαρα το όνομά μας. Δεν φοβόμαστε. Είναι μέλος της Δημοτικής Επιτροπής. Δύο μέλη που ζητήκαν στο θέμα των πληρωμών. Εγώ και ο κύριος Γάτσιος, μπορεί να το γράψω. Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ούτε εγώ έχω πρόβλημα. Το λέω και τώρα, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω πρόβλημα. Μελετήστε. 8 μήνες είναι απλήρωτοι υπάρχει. Και έχω να πω επίσης ότι όλα τα κάνουν οι υπηρεσίες λάθος, ποιο είναι η οικονομική υπηρεσία. Όλες οι άλλες υπηρεσίες εισηγούνται, ετοιμάζουν τις διαδικασίες και όλες είναι λάθος. Αυτό και έχω συναντήσει μέχρι τώρα. Ότι μόνο η οικονομική υπηρεσία τα κάνει σωστά. Η τεχνική υπηρεσία τα κάνει λάθος, η οπαδικά τα κάνει λάθος, η κυρία τα κάνει λάθος. Εντάξει, συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, λάβατε όλη την ενημέρωση, την έγραφη ενημέρωση, την οποία αναφέρει συγκεκριμένα ποσά και αναλύει συγκεκριμένα πράγματα. Οποιοδήποτε έχει επ' αυτού διαφορετική εκτίμηση, παρακαλώ να κατευθεί και αυτό θα απαντηθεί αρμοδιότητα. Εγώ αυτό που έχω να καταθέσω είναι ότι οι χαρακτηρισμοί σε αυτό το έγγραφο δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται. Όταν πρόκειται να χαρακτηρίζεις μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και Δημοτικούς Συμβούλους, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν χαρακτηρισμοί. Να γραφτούν τα γεγονότα τα πραγματικά χωρίς χαρακτηρισμούς. Τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Όχι, δεν μιλάω για τα νούμερα, είναι τα νούμερα. Τα νούμερα δεν είναι στην αρχή. Δεν μιλάει υπάλληλος, δεν μιλάει. Θα τα συζητήσουν τώρα, θα συζητήσουν αυτά. Όταν το βλέπετε εσείς, κύριε Πρόεδρε, να πείτε τι έχετε κάνει, σε ποιον το κάνετε. Σε υφιστάμενό σας. Κύριε Διευθύντη, σε ποιον το κάνετε. Έπαιζε σας πρόεδρε, δεν πείτε με συγκούτε πάνω από τι έγραφε. Τι προσβλήθηκα, ποιο μέρος και τι είναι, ποιο μέρος θα προσβάλλει. Αυτό που λέει εδώ πέρα, μέρος της κοινωνίας, κατηγορήθηκε ο κύριος του Δήμου σε ένα και την αναπληρώτητα διευθύνεται, κατηγορήσαμε εμείς, κατηγορήσαμε, αναφερθήκαμε σε ορισμένα γεγονότα τα οποία δεν έχουν. Ότι δηλαδή τι κάνει η διευθύντρια, ότι μερολυπεί και προωθεί συγκεκριμένα τιμολόγια, αλλά ένα δεκτό νόμο. Αυτό δεν έχετε πει. Όχι, δεν είπα έτσι ακριβώς. Αυτό δεν έχετε πει. Δεν το είπα εδώ, είναι καταγεγραμμένο. Φυσικά είναι καταγεγραμμένο. Βεβαίως είναι καταγεγραμμένο. Μπορεί να δείξει να δείτε. Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο αναφέρεται εδώ και την πρώτη δημοκρατία αναφέρεται τότε το οποίο έγινε ένας το προσήκον μέτρο επί δύο μήνες προσπαθούσε να πληρωθεί ο συγκεκριμένος και τώρα με την πρόεδρο του Συμβουλίου της Πληκατείας 100 άτομα και όποιες φωτογραφίες που είχε κάνει υπογράφησε σε χρόνο μηδέν. Ήταν ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπώρησε. Να σας αναφέρω 10 παραδείγματα, εδώ είναι και τα κανένα. 10 να αναφέρω 10 που είναι 7-8 μήνες απλήρωτοι. 10. Συγγνώμη, να βλέπουμε νούμερα και εσά. Τα νούμερα δεν είναι αυτά, εγώ λέω και μόνο. Όταν το αναφέρει μέσα κάτω, του προμηθευτέ. Του φωνάξουμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Κάθε να κάνει κάτι στην επιτροπή. Θα φωνάξουμε όσο γύρω να πληρωθούν. 10. Όποιον θέλει να το καλέσει στην επιτροπή. 10. Ναι, δεν θέλω να πω τώρα στα κανένα μου στα τάγματα. Θα δώσω εγώ. 10. Δεν ξέρω ποια είναι. Αυτό είναι η διαδικασία. Το αναφέρει. Τα έχουν γραμμένα. Τα έχουν γραμμένα.